Έτσι είναι η ώρα να ξεκινήσετε το ότι έχετε πάνω σας, στη διαδρομή σας και στη ζωή σας. Είναι βιώματα της ψυχής σας. Είναι η ώρα να γνωρίζετε ότι η ψυχή είναι το σφουγγάρι που μαζεύει όλα τα βιώματα για να τα ξεπλύνει στην επιστροφή. Έτσι όσο ζείτε στη γη, η διαδρομή για να μπορέσετε να επιστρέψετε έχει πρώτα να δείτε τον εαυτό σας. Να βιώσετε τις επιλογές σας. Να αναγνωρίσετε τη ζωή και να αποφασίσετε τι θέλετε. Να αφήσετε όλα τα συναισθήματα και να δεχτείτε τον εαυτό σας ως αδαμάντιο φως. Ό,τι είσαστε φαίνεται, είναι ορατό. Μόνο η άρνηση μπορεί να το κάνει αόρατο. Είναι σαν να σκεπάζετε το μαύρο με ένα διάφανο χαρτί. Έτσι εσείς κάνετε ότι δεν υπάρχει και εκείνο υπάρχει και δεν φαίνεται. Αυτή στην ουσία είναι η άρνησή σας. Γι' αυτό και κοιτάτε έξω από εσάς. Για να δείτε αυτά που έχετε αρνηθεί. Αυτή είναι η αλήθεια σας. Πρώτα είσαστε η άρνηση. Έχετε βιώσει το κακό. Έχετε σκοτώσει ανθρώπους ή ζώα ή και τα δύο. Έχετε αρνηθεί την ομορφιά και την ασχήμια. Έχετε αρνηθεί το φως και το αναζητάτε. Και έτσι ό,τι έχετε αρνηθεί σας θυμώνει. Γιατί σας θυμίζει την άρνηση. Ό,τι έχετε βιώσει ως ψυχές, αυτό είστε. Είναι η ώρα να το δέχεστε μέσα από τις κινήσεις που κάνετε σε αυτή τη ζωή. Δεν χρειάζεται να ρωτάτε. Χρειάζεται να βλέπετε. Γιατί βίωμα με βίωμα θα καθαρίσει. Αναγνώριση με αναγνώριση. Και το άφημα θα γίνει όταν θα αφήσετε το διάφανο χαρτί και θα δείτε όλη τη μαυρίλα σας. Θα δεχτείτε το δρόμο σας και την άβυσσό σας. Θα αφήσετε ως δικαιολογία την ενοχή και θα μπείτε στο πιστεύω σας. Ό,τι πιστεύετε είστε. Ό,τι εμπιστεύεστε γίνεστε.
Έτσι χρειάζεται να δείτε την αλήθεια σας. Και τα βιώματά σας. Όσο πιστεύετε ότι αναζητάτε το φως, εάν σας το δώσω, εσείς θα φοβηθείτε. Και το αποτέλεσμα είναι να πάτε πιο βαθιά στο σκοτάδι σας να κρυφτείτε. Γιατί αυτό που ζητάτε είναι αυτό που δεν θέλετε. Αν σας πω αφήστε ό,τι έχετε και ακολουθήστε με, όλο το πλούτο της αβύσσου. Μοιράστε τα στους φτωχούς, αυτούς που δεν θέλουν να δουν το φως. Και εσύ που θέλεις, ακολούθησέ με. Αυτό είπε ο Ιησούς στη γη, για να ακούσουν οι ψυχές. Και έτσι η θέληση να πάρει θέση. Έτσι τους έδωσε φως στη γη. Και αυτοί μπήκαν πιο βαθιά στο σκοτάδι. Πιο βαθιά στην άβυσσο. Επειδή πίστεψαν. Και δεν αναγνώρισαν. Δεν άφησαν το σκοτάδι τους για να δεχτούν αυτό που υπήρχε στη γη. Δεν άφησαν τον πλούτο του σκότους για να δεχτούν την απλότητα του φωτός. Έτσι το φως το φαντάζεστε φανταχτερό, ενώ είναι απλώς μία ακτίνα, μία λάμψη, μία χαρά, μία ομορφιά, το άσπρο της αγνότητας και της αγάπης. Το λευκό ως λεύκανση των συναισθημάτων. Έτσι πήραν τα ημάτια του και κορόιδευαν. Γιατί το φως το περίμεναν αλλιώς. Σαν τον πλούτο του σκότους.
Έτσι οι άνθρωποι βάθυναν στο σκοτάδι. Και τώρα κλαίνε. Γι' αυτό που ήρθε στη γη και δεν το τίμησαν. Στην ουσία δεν κλαίνε γι' αυτό. Κλαίνε για τη δική τους την ψυχή. Που τη βάζουν σε Γολγοθά. Που τη σταυρώνουν κάθε μέρα. Μέσα από τις υποχρεώσεις και τις αρνήσεις. Δεν είδαν ποτέ την αλήθεια του Ιησού. Δεν ένιωσαν ποτέ τη δύναμή του. Δεν άνοιξαν να λάβουν καθόλου από την αγάπη που γείωνε στη γη. Και έτσι μόνο πίστεψαν. Έτσι όταν σας δημιούργησα, αφήνοντάς σας ελεύθερες ψυχές, κάνατε και ελεύθερες επιλογές. Εγώ είμαι η δεκτικότητα και εσείς είστε η άρνηση. Αυτό που μας διαχωρίζει είναι η κρίση και η σύγκριση. Άρα χωρίς να κρίνετε τις άλλες ψυχές και χωρίς να συγκρίνεστε με τις άλλες ψυχές, ή με την ενσάρκωσή τους με τους ανθρώπους, χρειάζεται να δείτε ότι ό,τι έκανε ο Αδάμ το έκανατε κι εσείς. Και χαθήκατε και τρελαθήκατε και θυμώσατε και σκοτώσατε και φθονήσατε και κακιώσατε και ζηλέψατε επειδή αρνηθήκατε.
Έτσι κόψατε και τη σύνδεση μαζί μου. Διότι πλέον δεν με αναγνωρίζετε. Χρειαζόταν μέσα από τη διαδρομή σας να δημιουργήσετε ένα νέο Θεό. Γι' αυτό θέλατε να είναι αλλιώς, διαφορετικός από εμένα. Και έτσι γι' αυτό για να μπορέσετε να το στηρίξετε μέσα σας, μπήκατε στις ψευδεστήσεις, στα ψέματα, στις φαντασιώσεις και στα πάθη. Όταν παθιαστείς, είναι σαν να έχεις τρελαθεί. Οπότε δεν υπάρχει νόηση και λογική. Έτσι για να τον στηρίξετε τον άλλο σας Θεό, φοβόσασταν την άρνηση, την κρίνατε και την απομακρύνατε για να βαθαίνετε περισσότερο σε αυτήν. Έτσι δείτε τον εαυτό σας. Τον θέλετε ως χάρισμα ή ως αυτό που είναι. Ρωτάτε για τα χαρίσματά σας, χωρίς να έχετε δει τον εαυτό σας. Ρωτάτε ποιοι είστε, χωρίς να δεχτείτε τι έχετε. Και αν δεν σας αρέσει, θυμώνετε, γιατί δεν είναι αυτό που φαντάζεστε. Έτσι του Αδάμ του έδωσε αυτό που μου ζήτησε και δεν το τίμησε. Γιατί εκείνος δεν ήταν σε θέση να δεχτεί το φως. Γιατί ήδη είχε δεχτεί το σκοτάδι. Ως αλήθεια του. Έτσι και εσείς. Μόλις σας δώσω φως, θα το φτύσετε. Θα το κρίνετε, θα το συγκρίνετε, θα θυμώσετε. Θα αρχίσετε να πηγαίνετε στο πριν και στο μετά. Και δεν θα το δείτε. Θα το σταυρώσετε και θα το χλεβάσετε. Θα πάρετε τα ημάτια του και θα τα σκίσετε. Και αυτό για να μην δείτε την αλήθεια και για να μην δεχτείτε το φως.
Σας έστειλα στη γη μητέρα. Την προσπεράσατε. Μετά τη στολίσατε με λύπηση, με αδυναμία και με φόβο. Και όταν έφυγε από τη γη, αρχίσατε να την αναζητάτε. Συνδεθήκατε με το φόβο που τους δώσατε. Και έτσι κάθε φορά μέσα από την άρνησή σας να δείτε το δικό σας εαυτό, βλέπετε την άρνησή σας για την Παναγία και λέτε βοήθησέ με την ώρα που φοβάσαι, την ώρα που χάνεις τη γη κάτω από τα πόδια σου και είσαι στο κενό. Και για πιο γρήγορα βόηθα, Παναγιά μου. Αυτό είναι βίωμα της ψυχής και ο νους το κάνει λόγο. Και έτσι τώρα πάλι κάνετε αυτό που γνωρίζετε. Χλεβάζετε, αρνείστε, κρίνετε, συγκρίνετε, θυμώνετε και θέλετε το φως να είναι κάπως αλλιώς. Έτσι η Δευτέρα Παρουσία είναι σαν να μην έγινε ποτέ για τις ψυχές, μόνο για αυτούς που γνωρίζουν. Και αυτοί ακόμα πιστεύουν και αμφισβητούν. Δόθηκαν όλα τα σημεία. Εμφανίστη το μπλε φως στη γη. Και οι άνθρωποι περιμένουν τον Κύριο ως ενσάρκωση, ως άνθρωπος στη γη, για να τον κατασπαράξουν. Ενώ ως ενέργεια μόνο να τον αισθανθούν. Έτσι αρνούνται να αισθανθούν και περιμένουν να δουν. Ο Δαβίδ τους έχει δείξει όλη του τη ζωή. Πώς θα καθαρίσουν τα βιώματά τους. Τι έχουν κάνει στον εαυτό τους σε αυτή τη ζωή. Πώς προδόθηκαν μέσα από το νου τους. Πώς αρνήθηκαν το πρωτογενές τους. Το έδειξε βήμα-βήμα. Έκλαψε, πόνισε, φοβήθηκε, θύμωσε, αναγνώρισε
Και τώρα περπατάει να δεχτεί την αλήθεια για αυτό που έχει μέσα του. Χρειάζεται όμως να διαχωρίσει την Εύα από τη Λίλιθ. Χρειάζεται να ζητήσει από τον εαυτό του την αλήθεια. Χρειάζεται να αισθανθεί το διαχωρισμό, να αισθανθεί τον πόνο αφήνοντας τη Λίλιθ και λαμβάνοντας αυτό που ζήτησε, τον άγγελό μου. Να τον λάβει ως αλήθεια και όχι ως θαυμασμού και ζήλια. Να τον λάβει όπως είναι και όχι όπως θα ήθελε να είναι. Να το λάβει και να το αισθανθεί. Και να δώσει και να λάβει. Ό,τι χρειάζεται ένας άντρας και μία γυναίκα. Να νιώσει το σώμα και την ψυχή. Και να αφήσει τη δική του σταύρωση. Να αφήσει το νου του για να λάβει τη λογική. Αυτός είναι ο διαχωρισμός του. Για να συμβεί αυτό χρειάζεται την νόηση. Χρειάζεται την ουσία του. Χρειάζεται το γνώριμο. Χρειάζεται να δεχτεί ποιος είναι. Το ίδιο και εσείς, στο δικό σας δρόμο, στη δική σας ψυχή. Και να δείτε τη Χριστίνα όπως είναι. Χωρίς θαυμασμό, για το χάρισμά της, αλλά ως αλήθεια επί της γης. Και έτσι, αφήνοντας το σκοτάδι σας, θα δέχεστε το φως από το φως της. Θα δέχεστε αλήθεια μέσα από την αλήθεια σας, αφήνοντας και δεχόμενοι αυτό που σας δίνεται. Δεν μπορείς να δεχτείς αν δεν αφήσεις. Δεν μπορείς να λάβεις αν δεν είσαι δεκτικός. Δεν μπορείς να επιστρέψεις τη δεκτικότητα αν δεν γίνεις η δεκτικότητα. Και έτσι εσύ και το φως θα λάμψετε ως αλήθεια. Αυτό είναι το βίωμα της κάθε ψυχής στη γη. Ό,τι κάνετε, το έχετε βιώσει. Αφήστε την άρνηση και τη δικαιολογία και λάβετε θέση
και αυτό. Μέσα από την αναγνώριση του εαυτού σας θα αφήνετε αρνήσεις, κρίσεις και συγκρίσεις. Και έτσι μέσα από τη δεκτικότητα θα πλησιάζετε πιο κοντά στο φως. Ακόμα δεν μπορείτε να τη δείτε όπως είναι, ούτε και να τη δεχτείτε. Γιατί ακόμα τη συγκρίνετε και την κρίνετε. Ακόμα έχετε άρνηση στο φως και θέληση στο σκοτάδι σας. Ακόμα και ό,τι έχετε ζήσει στη γη, χρειάζεται να το δεχτείτε. Αν το ζήσατε με πάθος, με θυμό, με ζήλια, χρειάζεται να το δεχτείτε. Έτσι θα αρχίσετε να ξεσκεπάζετε την άρνησή σας και το σκοτάδι σας. Έτσι δεν θα παραβλέπετε το διάφανο, απλά θα το βλέπετε. Και θα αρχίσετε να γίνεστε ψυχή με βιώματα επί της γης. Έτσι η δεκτικότητα θα γίνεται και όταν φεύγετε από τη γη. Θα γνωρίζετε με δεκτικότητα που πηγαίνετε. Και έτσι όταν θα ενσαρκώνεστε, θα βιώνετε ό,τι χρειάζεται για να καθαρίσετε. Ό,τι ήταν να βιώσετε, το βιώσατε. Τώρα θα έρχεστε στη γη για να βιώνετε και να αναγνωρίζετε. Πρώτα βιώνατε, αρνιόσασταν και φεύγατε. Και αυτό το βίωμα στην ψυχή έμενε ως πόνος. Μετά πηγαίνατε στο σκοτάδι και το κάνατε ικανοποίηση. Και ερχόσασταν στη γη με επιδεικτικότητα και απόδειξη. Έτσι αυτό χρειάζεται να φύγει. Να το αφήσετε. Και όταν θα αφήσετε τη γη, θα πάτε στην άβυσσό σας με θέληση και αναγνώριση. Θα επιλέξετε την επιστροφή σας για να καθαρίσετε ό,τι βίωμα βλέπετε και αναγνωρίζετε στην ψυχή σας. Και θα έρχεστε στη γη με την επιλογή σας. Έτσι θα έχετε μνήμη. Και θα ζητάτε να το ολοκληρώσετε, γνωρίζοντας ότι θα επιστρέψετε στην άβυσσο. Για να ξαναέρθετε στη γη και να ξανακαθαρίσετε ό,τι έχετε λερώσει ως άρνηση βιώματος την ψυχή σας.
και αφού την καθαρίσετε και ολοκληρώσετε, τότε είστε έτοιμοι να δεχτείτε το φως. Πρώτα θα το δεχτείτε επί της γης και μετά θα το δεχτείτε ως ψυχή. Τότε θα πείτε στον άγγελο του φωτός: «Είμαι έτοιμη για την αγιοσύνη». Και όταν ξανακατέβετε στη γη, θα έρθετε με την αγιοσύνη να την ολοκληρώσετε για να περάσετε στο μέρος και στην ολότητα, για να γίνετε ένα με το άπειρο, να ενωθείτε με εμένα. Ο Θεός, η δεκτικότητα, η αλήθεια. Το φως ως αναγνώριση και η ζωή επί της γης. Αμήν. Πάρετε λίγο το χρόνο σας. Δείτε ότι σας έχει δοθεί εδώ μέσα ως αίσθηση, πληροφορία, αλήθεια.
δείτε αν επιτρέπετε λιγάκι να περάσει μέσα σας. Ή σταματάει στο νου σας. Θυμηθείτε ό,τι σας έχει δοθεί. Επιτρέψτε να δείτε αν σας είναι γνωστό. Δείτε το νου σας να πολεμάει και να το κρίνει. Ή να το αρνείστε. Ή να συγκρίνετε αυτό που δόθηκε για εσάς με αυτό που ακούσατε για τον δίπλα. Αυτό συμβαίνει. Έτσι είναι το χάσιμο. Οπότε ξανά πάλι σε εσάς. Τι μου έχει δοθεί, τι μου έχει υποθεί. Ας μείνω λίγο με μένα. Ας μείνω λίγο με αυτό που μου δόθηκε για μένα. Μίλησες για μένα. Έδειξες για μένα. Ναι, αυτό μου είναι γνωστό. Ναι, έτσι είναι. Μπορώ και αναγνωρίζω το βίωμα. Βλέπω ότι σε αυτό το βίωμα αντί να το αναγνωρίσω και να το αφήνω, του δίνω μια αξία. Έτσι δεν επιτρέπω να βαθύνει. Να δω ότι αυτό το βίωμα με πονάει. Γιατί το αρνούμε. Πόνος έρχεται από την άρνηση, όχι από το βίωμα. Thank you.
Και όσο θα το δέχεσαι, τόσο μπορείς να το αφήνεις. Ναι, βίωσα πως είναι να σέρνεσαι. Βίωσα πως είναι το ζώο. Βίωσα πως είναι το πονηρό. Βίωσα πως είναι η ίντρικα. Βίωσα πως είναι το χάσιμο, η τρέλα. Βίωσα πως είναι η κοροϊδία. Βίωσα πως είναι το ψέμα, το θέατρο, η παραπλάνηση, η αποπλάνηση. Βίωσα πως είναι η μάχη, η απόδειξη, η κυριαρχία, η νίκη και η ήττα, ο πόλεμος, η αντίδραση, το πάθος, το πείσμα. Η εκδίκηση, θα σου δείξω εγώ. Βίωσα πως είναι το κρύψιμο, το ύπουλο. Το κάλεσμα, η παγίδα. Η μεθόδευση. Η διαστρέβλωση, το ψέμα. Φαντασίωση, προδοσία, ναι, η αλήθεια μου θυμίζει κάτι γνωστό. Επιτρέψτε να βαθύνει μία στιγμή, είναι για να αφήσετε το βίωμα και να πάρετε μόνο την ουσία. Τώρα θα βλέπετε την τάση. Έχω απομακρυνθεί λίγο, αλλά η τάση είναι στο γνωστό, στο βίο. Στην επανάληψη. Το αναγνωρίζω και το αφήνω. Το βίωμα δεν είναι η αλήθεια μου. Η αλήθεια μου είναι η ψυχή μου. Έτσι όσο αφήνεις τόσο λιγότερες οι αποσκευές.
Έτσι καθαρίζει το στομάχι. Έτσι αφαιρείται το βίωμα. Και αλλάζω. Έτσι, τις επόμενες μέρες θα έρθει κάποιος να σας θυμίσει ποιος ήσουν. Ήμουν. Τώρα είμαι. Μην τρέπεστε για τα βιώματα. Μην ενοχοποιήσετε για τα περπατήματα. Ναι. Έτσι συνέβηκε. Ήμουν χαμένος. Έτσι σφραγίζω τη μέρα και τη στιγμή, ακριβώς στη μέση. Εκεί που ορίζει η νόηση. Εκεί που διαχωρίζεται ο νους από τη λογική. Η άβυσσος από το φως. Τη γνωρίζω τη στιγμή. Στο όνομα του Θεού, στο όνομα του Κύριου Ιησού Χριστού, στο όνομά μου Δαβίδ, ο Υιός σου, στο όνομα της Χριστίνας, η κόρη σου, στο όνομα του Ιάσονα και του Αγίου Πνεύματος, και όλα αυτά επιστρέφουν με αναγνώριση στο Δημιουργό. Ο πατέρας, η μητέρα, ο Κύριος, ο Δαβίδ, η Χριστίνα, ο Ιάσονος και το Άγιο Πνεύμα, οι ψυχές με έργο στη γη. Αμήν.